Έχω κραφτάρει μερικά player picks. Έχουμε τα 384 plus που είναι τα daily και έχουμε και 3082 plus. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα 384 plus. Οκ, έχουμε πάνιος. Το δεύτερο είναι παρέχο. Να πω ότι αυτή τη στιγμή που κάνω το βίντεο είναι η Ultimate Team of the Season στο πακέτα, οπότε μπορούμε να ελπίζουμε για κάτι πολύ καλό. Και πάμε και στα 3082 plus. Ραμπιό. Ναι. Λουκάκου. Δεν τον πάρω, πάρω Ασένσιο. Κώστιτς. Δεν, γενικά μου έχουμε duplicate τώρα 84 και τον 83 δεν τον έχουμε. Θα παίρνω τον 83. Βγάλαμε και Ρούμπεν Δίας. Τον πήρα σαν duplicate. Εδώ θα πάρω Ελληνισίρη. Δεν το χρειαζόμαστε. Τον 84. Γενικά, άμα δεν είναι από 85 και πάνω, duplicate δεν θα παίρνω. Κολομουανή. Δεν θέλω να δω πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο θα είναι να βγάλουμε τους Team of the Season τους από την Ultimate Team. Έχω πολύ περίεργη να δω αν θα βγαίνουν. Και ειδικά τώρα οι ακραίοι. Τίποτα και εδώ. Μέχρι τώρα αρκετά απογοητευτικά. Στα πρώτα 11 έχουμε ένα walkout μόνο. Νάτσο. Οκ, το δεύτερο walkout μετά από 13 picks. Γίντερ. Αλλά που βγήκανε τέλος πάντων μαζί με την Ultimate Team of the Season. Θα έχουμε δύο walkouts σε ένα pick. Και θα δω πώς θα πάνε και αυτά. Και εκείνα τουλάχιστον είναι packs, οπότε μπορώ να κραφτάρω και να ανοίγω και κάποια άλλα για να συνεχίζω να κραφτάρω και άλλα. Όχι όπως τα picks που δεν μπορώ να ανοίγω άλλα packs, όσο τα έχω. Ναι, παιδιά, χάλια τα 82 plus. Λοιπόν, πάνε ξέρω και μερικά από τα packs. Έχω και μερικά guaranteed που θα ανοίξουμε στο τέλος. Τώρα που έχει βγει η Team of the Season, η Ultimate, την ώρα να τα ανοίξουμε όλα. Εδώ ξεκινάμε με Ονάνα βέβαια, χωρίς walkout. Και επίσης έχω ξεφορτωθεί πολλές κάρτες από το club. Οπότε φαντάζομαι να θα έχουμε λίγο duplicate, έτσι ελπίζω τουλάχιστον. Πάμε στο επόμενο, δεν, γενικά θα τα ανοίξουμε όσο περισσότερα γίνεται. Πάλι χρυσό, Αγγλία, right back, bronze, τρένο. Πάνε διπλό. Μαζί με τον Κασεμίρο, 89. Οκ. Okay. Και θέλω και να κραφτάρουμε και το Icon Pick, το 1.89 Plus. Έχω πάρα πολύ φόντερ. Και είπα να ξεφορτωθώ λίγο εκεί πέρα πριν να ανοίξουμε τα packs. Έχει μείνει μόνο μία squad, η 89. Δεν ξέρω γιατί έκανα skip. Είναι ο Κουβαρασκέλια και ήταν και διπλό. Μαζί με την Pop. Τέλεια. Αλλά να έχει μείνει μία 89. Θα την κάνουμε και αυτή την ομάδα για το σημερινό βίντεο. Θα ανοίξουμε το ένα Icon Pick. Ελπίζω να βάλουμε κάτι καλό, κάτι ακραίο βασικά. Γιατί αλλιώς δεν θα μπει τίποτα στην ομάδα, μα δεν είναι ακραίο. Εδώ έχουμε Ρενάρντο 88 και είναι και διπλό. Μαζί με Μπενζεμά 90. Τέλεια. Και έχει και μπρόνους μέσα. Λοιπόν, κράφταρα και το 89 Plus Icon Pick. Έχει Team of the Year Future Stars και Ultimate Birthday. Βγάλανε επιτέλους τους Winter Wildcard. Είναι τρεις επιλογές. Πάμε να δούμε. Να. Ακόμα και ο Ζανέτη σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Πάει 250 κάπα. Αλλά αδιάφορος πολύ θα πω. Πάμε να συνεχίσουμε με τα packs. Έχουμε πάλι χρυσό. Πάλι ο Νάνα. Από όλους 85 άλλες μπορεί να μου δώσει, μου δώσε έναν από τους δύο νομίζω, τρεις που έχω ήδη. Είναι και το τελευταίο 83x10 που έχω. Εδώ έχουμε μπλε. Γαλλία. Left back. Είναι η μπάσα. Δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ ή όχι.
και δεν μπορώ και να φωνάξω γιατί είναι αργά. Παιδιά, η μπάσα, το SBC που είχε βγει, την είχα στην ομάδα μου για άπειρο καιρό. Είναι φθηνή. Είναι αρκετά φθηνή. Και βλέπω 151K και δεν πουλιέται καν γι' αυτό. Φαντάζομαι αυτό είναι το μίνιμουμ και δεν την αγοράζει κανένας. Κάτι τέτοιο. Ναι, μάλλον αυτό είναι. Αλλά επειδή η μπάσα είχε βγει από την ομάδα, όχι ότι είναι αρκετά καλή. Απλά ήθελα να δοκιμάσω καλούς παίκτες. Και δεν θα με πείραζε καθόλου να την ξαναβάλω στην ομάδα. Δεν ξέρω πώς θα την έφτιαχνα βέβαια λόγω chemistry. Αλλά βλέπω 99 acceleration, 1 sprint speed. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι καμιά ακραία κάρτα. Ειδικά με το power curve που είναι αυτή τη στιγμή. Αλλά θα ήθελα να το δοκιμάσω μόνο και μόνο που δεν μου άρεσε πολύ η άλλη κάρτα που είχε. Ωραία, πάμε στα 84x7. Έχουμε χρυσό, Ισπανία, CDM, Rodri. Έχουμε Rodri. Και είναι και διπλό. Μαζί με Ruben Diaz. Τέλεια. Το duo της Manchester City. 89 rating και 2. Και έχουμε και Odegaard και Pedri. Πάλι χρυσό. Αγγλία. Left wing. Ας είναι η Hemp. Τουλάχιστον μην είναι ο Grealish. Είναι ο Grealish ή ο Odin. Είναι ο Grealish. Πάμε και στο τρίτο. Πάλι χρυσό. Ολλανδία. Center back. De Ligt. Ναι, είναι ο De Ligt. Θα είναι διπλό. Δεν θα είναι καν διπλό. Πολύ κακά τα 84x7. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε Guaranteed Packs. Θα ανοίξουμε δύο σίγουρα, ίσως και τρίτο, ανάλογα ποιο θα εμφανιστεί. Και άμα δεν πάνε καλά, θα ανοίξουμε και κανένα 85x20, 85x10, κάτι τέτοιο. Πάμε στο πρώτο Guaranteed. Είναι τηλεφαντος του Striker. Ναι. Σκεφτόμουν ένα Haller, αλλά δεν ήξερα μα έχει Team of the Season. Κουασί, πρέπει να την έχω ήδη. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Αυτό πρέπει να είναι κανονικό Team of the Season, όχι Moments, αλλά είναι Ηνωμένες Πολιτείες. Left Wing, είναι η Weaver για χιλιοστή φορά. Πρέπει να την έχω βγάλει από 3 Guaranteed και άλλες πόσες φορές θα ήταν στα packs. Πάμε και στο τρίτο Guaranteed. Αυτό πρέπει να είναι Moments. Γαλλία, right back. Α, δεν είναι καλό. Στα αντιστοιχεία. Ο Λάλα. Η πράσκα από τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αφού δεν βγάλαμε κάτι καλό, πάμε να ανοίξουμε και κάποιο 87x4. Περισσό θα είναι εδώ πέρα. Ισπανία, center back. Η Μάπη Λεόν είναι. Όχι, Παρέδες. Μαζί με Κασεμίρο 89. Ωραία, δεν έχουμε duplicate. Αυτά τα packs είναι από τα rewards of the rivals, νομίζω. Και κάποια από τα objectives, κάτι τέτοιο. Πάμε στο δεύτερο. Πάλι χρυσό. Νορβηγία, Striker, Hegerberg. Ναι. Εντάξει, τουλάχιστον δεν δίνουν 87 κάρτες. Κάτι γι' αυτό. Μαζί με Ruben Diaz. Ναι. 89, ok. Πάμε σε άλλο 87x4. Έχω ανοίξει μέχρι τώρα 2, δεν έχουν δώσει season. Και δεν δίνουν ούτε το τρίτο. Έχουμε Γερμανία, Striker, είναι pop, φαντάζομαι. Μαζί με Bernardo Silva. Έχουμε ανοίξει 3 μέχρι τώρα. Είναι και στα 3 μέσα ο Bernardo Silva. Λοιπόν, γενικά δεν θέλει να δώσει τίποτα. Κλείσιμο, θα ανοίξω το 85x20. Και είναι ένα ακραίο pack, εντάξει. Έχουμε την ultimate Team of the Season στα packs. Δεν γίνεται καν να μην βγάλουμε Team of the Season από εδώ. Σε ελπίσουμε για κάτι ακραίο. Ναι, προφανώς είναι μπλε. Σενεγάλη, center back. Κουλιμπαλή είναι αυτός. Κουλιμπαλή, οκ. Okay. Με Ντεμπίνια.
Δεν ξέρω καν αν είναι καλή η Δεμπίνια. Έχουμε καλύτερο 95 rating. Δεν ξέρω πόσες ακραίες κάρτες είναι κάτω από 95. Α, έχουμε αυτούς τους δύο μόνο. Ο Κουλιμπαλί πάει 100 και η Ντεμπίνια πάει. Πάει. Τι γίνεται ρε παιδιά με τις τιμές? Μάλιστα. 300k και δεν την αγοράζει κανένας. Έχει technical, quick step, acrobatic. Εντάξει, έχει τερματισμένο dribbling. Τερματισμένο, να εξαιρέσουμε το reaction και το composer που έχει 98. Έχει τρομερό passing, τρομερό. Άμα τη δώσει ένα hunter, μπορεί να παίξει παντού από 8 και πάνω. Παντού. Εντάξει, από 8 και λίγο προβολικό, γιατί έχει 63 stand tackle. Λες από δεκάρι, extreme, striker. Okay. Έχουμε κουρτουά. Εντάξει, κακό pack θα πω. Αρκετά κακό.